Συλλογή σου, αγαπητοί αδελφέ, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης, μελετώντας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στην 26η μελέτη του. Συλλογή σου λέγει ότι ένα δώρο είναι πιο πολύτιμο, είναι τιμιότερο και πολυτιμότερο, ανάλογα πρώτον με το μέγεθός του, δεύτερον ανάλογα με την αγάπη εκείνου ο οποίος σου το προσφέρει και τρίτον ανάλογα με την ωφέλεια που λαμβάνει εκείνος ο οποίος δέχεται το δώρο. Και αναλύσαμε με τη χάρη του Θεού το πρώτο μέρος, ομιλώντας για το μέγεθος του δώρου της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Μεταλήψεως, που είναι το υπέρτατο δώρο που έχει κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μέγιστο μεγαλύτερο από αυτό το δώρο. Είναι το μέγιστο δώρο που έχει κάνει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός, αυτός ο ίδιος ο εαυτός του είναι που προσφέρεται και ο ίδιος είναι ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του. Συλλογή σου λέγει τώρα ο Άγιος και την αγάπη με την οποία ο Ιησούς Χριστός σου δίδει αυτό το δώρο της Θείας Κοινωνίας. Διότι στην αγάπη στέκεται το παν της κάθε ευεργεσίας και η αγάπη είναι ως αν η ψυχή του δώρου. Το δε δώρο είναι ως αν το σώμα. Τώρα αυτή η αγάπη την οποία είχε ο Χριστός στο να μας δώσει το μυστήριο αυτό έφτασε να εγγύσει στην άκρα τελειότητα, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αγάπησε, λέει, τους δικούς του που ήταν στον κόσμο και τώρα θα τους έδειχνε την αγάπη του στο μέγιστο βαθμό. Αγαπήσας τους ιδίους τους εν τον κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Και πότε εφανερώθηκε αυτή η μέγιστη αγάπη? Όταν τους προσέφερε το μέγιστο δώρο, τη Θεία Ευχαριστία. Και καθώς η θερμότης της καμίνου γνωρίζεται από τις φλόγες που βγαίνουν έξωθεν, έτσι και η άπειρη αγάπη του Χριστού γνωρίζεται από αυτά τα τρία πράγματα, φανερώνεται σε αυτά τα τρία πράγματα. Πρώτον, από τον καιρό όπου διέταξε αυτό το μυστήριο, φανερώνεται η αγάπη του Θεού. Αν δούμε σε ποια περίσταση, πότε παρέδωσε αυτό το μυστήριο. Δεύτερο, από τον τρόπο με τον οποίο το διέταξε, το παρέδωσε. Και τρίτον, φανερώνεται από τις δυσκολίες που νίκησε σε αυτή την παράδοση του μυστηρίου. Ο καιρός ήταν εκείνη η εσπέρα της Μεγάλης Πέμπτης, κατά την οποία ο προδότης Ιούδας επρόκειτο να τον παραδώσει. Και όλο το συνέδριο των Ιουδαίων μελετούσαν να του δώσουν ένα σκληρότατο θάνατο. Και όταν αυτός αποφάσισε να δώσει στους ανθρώπους τον άρτον της ζωής, τότε αυτοί οι αχάριστοι εσπούδαζαν πλέον παραποτέ να τον βγάλουν από τη ζωή και να τον θανατώσουν. Γι' αυτό είπε ο Ευαγγελιστής, οψίας δε γενωμένης, ανέκητο μετά τον 12. Και εστιόντων αυτών, λαβών ο Ιησούς τον άρτων και ευλογή σας, έκλασε και εδίδω αυτής. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτής. Όταν βράδιασε, ήταν στο τραπέζι μαζί με τους 12 μαθητάς του. Και ενώ έτρωγαν, αφού έλαβε ο Χριστός τον άρτο, και αφού τον ευλόγησε, τον έκοψε, και τον έδωσε στους μαθητές του. Και αφού έλαβε το ποτήριον και ευχαρίστησε, έδωσε σε αυτούς. Ο τρόπος με τον οποίο μας παρέδωσε τον εαυτόν του, το δεύτερο που φανερώνει την αγάπη του, είναι ότι μας παρέδωσε το μυστήριο υποκάτω εις είδος άρτου και ίνου, ταυτόν υπήν εις είδος φαγητού και ποτού. Μας έδωσε το μυστήριο αυτό κρυμμένο κάτω από τη μορφή του άρτου και του ίνου,
να βρίσκεται το μυστήριο κάτω από αυτή τη μορφή, δηλαδή στο είδος του φαγητού και του ποτού. Και φαγητού και ποτού, όχι αυτού που δύσκολα βρίσκεται, αλλά αυτού που βρίσκεται εύκολα σε κάθε τόπο όπου υπάρχουν άνθρωποι, για δύο λόγους. Πρώτον, για να γίνει τόσο δικός μας ο Κύριος, ώστε όπως δεν υπάρχει καμιά τέχνη ή καμιά μηχανή, καμιά μέθοδος, καμιά τεχνική που να μπορεί να διαχωρίσει την τροφή εκείνη από την ύπαρξή μας, την τροφή που πριν από λίγο αναμίχθηκε και μεταβλήθηκε σε όλο μας το σώμα, έτσι να μην υπάρχει και καμία τέχνη, ούτε κάποιος τρόπος που να μπορεί να μας χωρίσει από τον Κύριο. Όπως όταν τρώγουμε, η τροφή μας, η τροφή που λαμβάνουμε αφομοιώνεται και γίνεται ένα με το σώμα μας και πλέον δεν μπορεί κανείς να την ξεχωρίσει από το σώμα. Έτσι και ο Κύριος ευδόκησε να μας δίνει τον εαυτό Του κάτω από αυτό το είδος ως αν τροφή, για να φανερώνει ότι πλέον είναι αδιάσπαστα ενωμένος μαζί μας. Και δεύτερον, για να μπορούμε εύκολα και όταν θέλουμε να μεταλαμβάνουμε και να ενωνόμαστε με τον Κύριο, όπως είναι εύκολο στον καθένα η έβρεση του άρτου και του ίνου. Για δύο λόγους λοιπόν, για δύο αίτια, ευδόκησε ο Κύριος να μας δίνει το δώρο αυτό το υπέρτατο υπό κάτω εις είδος άρτου και ίνου, για να είναι τόσο δικός μας, ώστε να μην υπάρχει καμιά δύναμη που να μπορεί να μας χωρίσει από Αυτόν. Και δεύτερον, για να μπορούμε όποτε θέλουμε και ευκολότατα να ενωνόμαστε μαζί Του, αφού είναι ευκολότατο στον καθένα να βρίσκει άρτο και ίνο. Και δια της Θείας Λειτουργίας, δια του Ιερέως, να μεταβάλλεται αυτό εις σώμα και αίμα Χριστού και ευκολότατα ο άνθρωπος να μεταλαμβάνει, εφόσον βεβαίως έχει την άδεια και την ευλογία του πνευματικού του. Κάποιοι δε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, προσθέτουν και τρίτο αίτιο, για το οποίο θέλησε ο Θεός να γίνει τροφή μας. Και αυτό είναι το ότι τα παιδιά μοιράζουν την αγάπη τους στη μητέρα που τα γεννά και στην παραμάνα και στην τροφό που τα τρέφει. Αν είναι αυτά διαφορετικά πρόσωπα, η αγάπη μοιράζεται στη μητέρα και στην σε αυτήν που το φροντίζει και τον τρέφει. Ο Υιός του Θεού λοιπόν, για να μην διαιρείται η αγάπη δική μας, όχι μόνο Αυτός μας αναγέννησε για του βαπτίσματος και έγινε έτσι για μας μητέρα, αλλά θέλησε και να είναι ο ίδιος και η τροφός, να μας τρέφει και με το σώμα Του και με το αίμα Του, να γίνει Αυτός και τροφός μας, όπως πολύ εύμορφα το εσημείωσε ο Θείος Χρυσόστομος. Ούκ επεσχύνεται τροφός γενέστε ο γεγονός μήτυρ. Δεν ενδρέπεται να γίνει και τροφός αυτός που έγινε μητέρα. Και υπάρχει και τέταρτο αίτιο, θα μπορούσαμε να πούμε, για το οποίο ο Κύριος θέλησε να γίνει τροφή μας. Και αυτό είναι η φιλαυτία, με την οποία φυσικά ο κάθε ένας αγαπά τον εαυτό του. Υπάρχει αυτή η φυσική αγάπη που έχει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του. Λοιπόν, για να μην διαιρείται η αγάπη του ανθρώπου στον εαυτό του και στο Θεό, αλλά να είναι όλοι αφιερωμένοι στο Θεό, ευρήκε αυτόν τον τρόπο και μας δίδει το σώμα Του και το αίμα Του εις τροφήν μας, η οποία δεν μεταβάλλεται στο σώμα και το αίμα μας, όπως μεταβάλλονται οι άλλες τροφές που τρώμε, αλλά είναι σώμα και αίμα του ενός τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ενώ είναι αυτό και παραμένει, αυτή ως δραστικότερα μας μεταβάλλει πνευματικός
την ψυχή και το σώμα μας. Δηλαδή όλο τον εαυτόν μας τον μεταβάλλει στον εαυτόν της και κάνει την ψυχή και το σώμα μας κατά χάρη σώμα και ψυχή Χριστού. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Μέλιας μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού». Δεν έχουμε πλέον δικό μας σώμα και δική μας ψυχή, αλλά κατά χάρη έχουμε το σώμα και κατά χάρη έχουμε την ψυχή του Χριστού. Μέλη είμαστε το σώματός του από τη σάρκα του και από τα οστά του. Επειδή φυσικό το τρόπο, όλα τα δραστικότερα και δυνατότερα νικούν και μεταβάλλουν στον εαυτό τους όλα τα ασθενέστερα και αδυνατότερα. Και η σάρξ και το αίμα και το σώμα και η ψυχή του θεανθρώπου ως δραστικότερα και δυνατότερα νικούν και μεταβάλλουν στον εαυτό τους τη δική μας, το δικό μας ασθενές και αδύνατο σώμα και τη δική μας ασθενή και αδύνατη ψυχή. Και αυτό το αποδεικνύει σοφότατα ο σοφός και Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στον τέταρτο λόγο του περί της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό αγαπώντας εμείς τον εαυτό μας, ταυτοχρόνως αγαπάμε και τον Κύριο, του οποίου είναι ο εαυτός μας, στον οποίο ανήκει ο εαυτός μας πλέον, αφού γινόμαστε κατά χάρη δική του και έχουμε κατά χάρη το σώμα του και την ψυχή του. Ή μάλλον καλύτερα να πούμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αγαπώντας τον Κύριο, αγαπάμε ακολούθως και τον εαυτό μας, ο οποίος είναι του Κυρίου. Και έτσι γίνεται η εκπλήρωση της πρώτης εντολής, να αγαπήσουμε Κύριον τον Θεό και μόνον Αυτόν, εξ όλης της ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύως. Περισσότερο δε από κάθε άλλο, φανερώνεται η αγάπη του Κυρίου από τις δυσκολίες που νίκησε για να μας ευεργετήσει με αυτό το μυστήριο. Γιατί ο Κύριος μολονότι προέβλεπε ένα άπειρο πλήθος ανευλάβειας, καταφρονήσεων, χλιαρότητος ή καλύτερα να πούμε ψυχρότητος και άλλων μυρίων ιεροσιλιών που επρόκειτο να δείχνουν στο Πανάγιο σώμα και αίμα του, τόσο οι ιερείς του όσο και οι λαϊκοί χριστιανοί του, μόνο τούτο ενίκησε η αγάπη του όλες αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Είδωρ γάρ φυσί, πολύ ουδινίσετε σβέσε την αγάπη και ποταμή ου συγκλήσουσιν αυτήν. Δηλαδή, το πολύ νερό και τα ποτάμια δεν θα μπορέσουν να σβήσουν την αγάπη και να την πνίξουν αυτή την άπειρη αγάπη που έχει ο Θεός σε μας. Ενίκησε, λέγω, όλα αυτά, όλες αυτές τις μύριες ιεροσιλίες, καταφρονήσεις, ανευλάβειες, ψυχρότητες που δείχνουμε στον Κύριο και συγκατέβηκε να υπομείνει κάθε τι, μόνο και μόνο για να φτάσει να ενωθεί με την ψυχή μας. Και το περισσότερο, ότι κοντά σε αυτή την υπομονή του πρόσθεσε ακόμα και τις επιθυμίες και επιθυμίες σφοδρότατες, επιθυμώντας με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή να ενωθεί με εμάς μία ώρα νωρίτερα. Γι' αυτό και έλεγε «Επιθυμία επιθύμησα, τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών προτού με παθήν». Με πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία θέλησα αυτό το Πάσχα να φάγω μαζί σας. Πριν οδηγηθώ εις το πάθος. Και εκεί όπου για να έρθει στον κόσμο να σαρκωθεί, έκαμε να τον επιθυμούν και να τον προσμένουν όλοι οι προπάτορες και προφήτες και όλα τα έθνη και απλώς όλοι οι άνθρωποι 5.500 χρόνους, τώρα αυτός είναι που επιθυμεί να έρθει στην καρδιά μας μέσω αυτού του μυστηρίου και βιάζει τρόπον την άτον εαυτό του σε αυτό με επιθυμίες οι οποίες είναι άξιες μόνο της δικής του Θείας Καρδιάς και της δικής του Θεότητος.
Ω αγάπη όντως θεοπρεπεστάτη και ακαταμάχητη, μάλλον δε ω αγάπης πλόγες που αναβαίνουν ως τον ουρανό, όπως είναι γραμμένο στο άσμασμάτων, κρατεά ως θάνατος η αγάπη, περίπτερα αυτής, περίπτερα πυρός φλόγες αυτής. Είναι δυνατή όπως ο θάνατος η αγάπη και οι φλόγες της είναι φλόγες φωτιάς. Και ποιος θα μπορούσε ποτέ να στοχαστεί αυτές τις υπερβολές της αγάπης του Θεού, εάν δεν μας τις φανέρωνε η πίστης. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Κύριο για την άπειρη αγάπη Του και ας συνέλθουμε από την αγνωμοσύνη μας και την αχαριστία μας και την ανευλάβειά μας και με πολύ πόθο και αγάπη κι εμείς να ζητούμε από τον Θεό αυτή την χάρη Του, ώστε να ανταποκριθούμε όπως πρέπει στην αγάπη Του και στην προσφορά Του και να κοινωνούμε με ευλάβεια το σώμα Του και το αίμα Του, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.